Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, ποια είναι η εικόνα που έχετε? Προφανώς μια διαμόρφωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορούμε να την κάνουμε μέσα σε 10-15 ημέρες. Σίγουρα λοιπόν υπάρχουν προκύπτουν θέματα, ακριβώς, ζητήματα. Πολλά προβλήματα και το πιο ουσιαστικό από όλα, θα περάσουμε και στο τεχνικό κομμάτι, το πιο ουσιαστικό από όλα είναι ότι δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των μαθητών σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς πάρα πολλοί μαθητές δεν έχουν είτε πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε δεν έχουν τον ανάλογο υπολογιστή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν μπορεί στη βάση του να είναι ισότιμη, καθώς υπάρχουν και παιδιά ή μαθητές προφανώς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά τη διαδικασία, καθώς υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, πέφτει, να το πούμε έτσι απλά, το σχολικό δίκτυο και οι πλατφόρμες που προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας. Άρα έχει γίνει μια στοιχειώδη προσομοίωση μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Ναι, υπάρχουν. Υπάρχει έχει προσομοίωση. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, ναι. Ακριβώς, και να υπογραμμίσουμε βέβαια ότι δεν αφορά η επαφή με τα παιδιά και η διαδικασία που γίνεται. Ναι. Προφανώς δεν μιλάμε για παράδοση νέας ύλης. Μιλάμε καθαρά για μια επαφή με τα παιδιά και μια, αν θέλετε, μια διαδικασία επαναλήψεων, ασκήσεων, παιχνιδιών γνώσεων, διάφορα έτσι, να υπάρχει δηλαδή μια επαφή των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς τους, ναι. Προκειμένου και εμείς από τη δική μας μεριά και να τονώσουμε την ψυχική τους υγεία, διότι καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο προφανώς και για τα παιδιά, και να υπάρχει και μια επαφή όσο το δυνατόν πιο ομαλή μέσα από αυτή τη διαδικασία. Σε πολλές περιπτώσεις, επειδή όπως είπατε και εσείς στον πρόλογο σας, δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο κομμάτι που αφορά τη σύνδεση με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Σήμερα υπήρχαν και πολλά προβλήματα όσον αφορά και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των σχολείων. Πολλοί εκπαιδευτικοί επιλέγουν και άλλους τρόπους διαδικτυακής προφανώς μορφής να έχουν επαφή με τα παιδιά. Και πρέπει να υπογραμμίσουμε βέβαια ότι και προτού το Υπουργείο κάνει μια διαδικασία όσον αφορά το σύστημα δηλαδή, που τρέχει τώρα με την εξαποστάσεως εκπαίδευσης, είχαν φροντίσει πολλοί εκπαιδευτικοί να έχουν μια επαφή με διάφορους τρόπους, είτε μέσω email, είτε μέσω Viber, είτε μέσω άλλων τρόπων, μέσω από το διαδίκτυο. Πότε θα λειτουργήσει αυτό, κύριε Μακράκη? Έχετε εικόνα? Γιατί δεχόμαστε πολλά μηνύματα από τον κόσμο. Όπως ένα μήνυμα από αυτά λέει, γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν προχωράει στη δωρεά κάποιον τάμπλετ, γιατί δεν έχει το παιδί μου τάμπλετ. Δεν έχει υπολογιστή. Προκύπτουν θέματα. Τονίζουμε και εμείς από την πλευρά της Ομοσπονδίας ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για μια εξαποστάσεως εκπαίδευση. Όπως σας είπα και εξ αρχής, ότι πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα είτε πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε υπολογιστή. Ναι. Άρα ζητάμε προφανώς την προσφορά υπολογιστών στους μαθητές που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή. Μέχρι τις 30 Μαρτίου υπάρχει μια παράταση που δόθηκε σήμερα για εγγραφή των γονέων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση κατά επέκταση και τα παιδιά, διότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, πέφτει το σύστημα, επομένως δίνεται αυτή η παράταση. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία επαφής με τα παιδιά σε όσα σχολεία έχουν καταφέρει, σε όσα εκπαιδευτικοί έχουν καταφέρει και έχουν συνδεθεί είτε με τις πλατφόρμες που αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα αυτές που προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας, είτε μέσω άλλων τρόπων που έχουν επιλέξει οι εκπαιδευτικοί ως πιο πρόσφορο τρόπο με τα παιδιά τους, με τους μαθητές τους, προκειμένου και από τη δική μας μεριά να τους τονώσουμε, αλλά και να υπάρχει μια επαφή όσο το δυνατό αυτή εφικτή είναι με την εκπαιδευτική διαδικασία, καθαρά βέβαια, όπως είπαμε και πριν, όχι με νέα ύλη, αλλά με επαναλήψεις, με παιχνίδια γνώσεων ή ό,τι άλλο. Πείτε τρόπο, μου κάτι, κύριε Μακράκη, καλώς όλα αυτά και νομίζω το είπατε προηγουμένως, αλλά θέλω να το τονίσουμε. Η επιμόρφωση των δασκάλων, των εκπαιδευτών, αυτή τη στιγμή προχωράει από το Υπουργείο Παιδείας? Δηλαδή θα είναι έτοιμη? Δεν έχει υπάρξει κάποια επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο Δεν υπάρχει επιμόρφωση. Προφανώς. Μα όλο αυτό το σύστημα πάει να δημιουργηθεί μέσα σε 10 ημέρες και γι' αυτό είπα ότι είναι δεδομένο ότι αυτό το σύστημα δεν θα λειτουργήσει στην ολότητά του. Δεν υπάρχει κάποια επιμόρφωση. Οι εκπαιδευτικοί προφανώς έχουμε τις δυνατότητες και μπορούμε να υποστηρίξουμε από τη δική μας μεριά την παιδαγωγική και την τεχνική όσο το δυνατόν εφικτό, γιατί προφανώς υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που
είτε έχουν έλλειψη υπολογιστή είτε οτιδήποτε άλλο, αλλά κάνουν τα πάντα προκειμένου να είναι κοντά στους μαθητές τους και είμαι σίγουρος ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν κατά κάποιο τρόπο βρει επαφή με τους μαθητές τους. Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε κάτι άλλο, γιατί πραγματικά μας παρακολουθούν εκατοντάδες γονείς αυτή τη στιγμή με μικρά παιδιά, ανυπομονούν αφενός να δουν εάν θα δοθεί μία παράταση πλέον σε όλο αυτό που ζούμε όλοι και στα σχολεία, γιατί γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, 10 Απριλίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή συμπληρώνουμε 2 εβδομάδες ναι. διακοπής αναστολής των σχολικών μονάδων. Μέχρι 10 Απριλίου προφανώς είναι μεγάλο το διάστημα. Μετά ξεκινούσαν και ξεκινούν κανονικά οι διακοπές, οι λεγόμενες του Πάσχα, που θα ήταν σε φυσιολογική ροή. Το σημείο αιχμής είναι 27 Απριλίου, δηλαδή μετά τις διακοπές του Πάσχα, που υποθετικά Ωραία. Θα ξεκινούσαν 10 Απριλίου. Βλέποντας και κάνοντας με βάση και τις δηλώσεις του Υπουργείου Παιδείας, δεν έχουμε κάτι ξεκάθαρο όσον αφορά είτε παράταση σχολικού έτος, είτε Μάλιστα. κάποια μείωση της διδακτικής ύλης, είτε κάτι άλλο. Μένει να δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό το ζήτημα που αφορά την τηλεκπαίδευση και αν θα είναι έτοιμοι λοιπόν και οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι δηλαδή, αλλά και τα παιδιά και οι οικογένειές τους, εάν θα έχουν βέβαια και το τάμπλετ, το πιο απλό πράγμα. Μένει να δούμε πώς θα κυλήσει. Εδώ θα είμαστε εν αναμονή και των επίσημων ανακοινώσεων εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας και εύχομαι πραγματικά, γιατί στο επίκεντρο είναι τα μικρά παιδιά, είναι η παιδεία της χώρας, είναι η εκπαίδευση και αν μη τι άλλο θα πρέπει να βρεθούν, φαντάζομαι, τρόποι που όσο το δυνατό πιο γρήγορα να είναι προς το συμφέρον των παιδιών και της μάθησης. Να είμαστε δίπλα στα παιδιά. Και να είμαστε δίπλα στα παιδιά. Σε πολύ σωστά λόγω της κατάστασης που υπάρχει, Μάλιστα. της απομόνωσης μέσα στο σπίτι, να υπάρχει η επαφή έστω και με αυτόν τον τρόπο και εμείς από τη δική μας μεριά κάνουμε ό,τι είναι εφικτό. Ωστόσο, ζητήματα υπάρχουν όσον αφορά την πλήρη Έτσι. Εφαρμογή του, καθώς δεν έχουν όλα, όπως είπατε και εσείς, όλα τα παιδιά την ίδια δυνατότητα. Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε καλά. Βεβαίως να δούμε και τις όποιες εξελίξεις θα έρθουν για από εβδομάδα ενδεχομένως. Καλή δύναμη σε όλους τους γονείς, καλή δύναμη σε όλους τους δασκάλους.